αυτόματα, κανείς θα το συσχέτιζε με την ιστορία Μαντάκου. Αφορά μια χώρα η οποία εκτός από την Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην ραγδαία άνοδο της ακροδεξιάς, είναι η Γαλλία. Συνέβη το γεγονός μόλις μερικές εβδομάδες, ελάχιστες. Ένα μήνα, ενάμιση, πριν την ιστορία Μαντάκου Καζιδιάρη. Και αφορά τον Γάλλο Μαντάκου του προηγούμενου Προέδρου, τον κύριο Πατρίκ Μισό, ο Μπαρτάκος του κύριου Σαρκοζή, πρόεδρου της Δημοκρατίας, μπορεί και αφορά είναι στο εξής, ότι ο Γάλλος Μπαρτάκος ηχογραφούσε, ενώ ο Έλληνας Μπαρτάκος βιντεοσκοπείτον. Από εκεί και πέρα, τα στοιχεία, ο κοινός παρονομαστής είναι έντυρος και νομίζω ότι προσφέρεται για μια εμβάθυνση του ζητήματος, για μια γενίκευση και κυρίως για εξαγωγή πολύ κρίσιμων άμεσων συμπερασμάτων. Στα κοινά σημεία, ο κύριος Μπουισό ήταν πολύ πιο φανερός ακροδεξιός από τον κύριο Μπαρτάκο, ο οποίος ήταν πάντα στη σκιά. Για παράδειγμα, πάλι με αναλογίες, ο κύριος Μπουισό ήταν για πολλά χρόνια ο διευθυντής του Γαλλικού Στόχου. Και όπως ξέρουμε, υπολέρωμε πολλά η Γαλλική, ο ΑΕΣ, Αλγερία κλπ. Και πέρασε από όλα αυτά. Ένα άλλο κοινό του χαρακτηριστικό ήταν ότι ο κύριος Μισό Μπαστησία ήθελε να πλησιάσουν σε βαθμό συγκυβέρνησης το ΙΕΜΠΕ, η Γαλλική Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, με το κόμμα της Μαρίν Λε Πεν, το Εθνικό Μέτωπο. Σταματάω εδώ. Οι σατανικές συμπτώσεις προσφέρονται για τους δημοσιογράφους. Αλλά εδώ δεν είμαστε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Αλλού δεν έχει εκραγεί το σκάνδαλο, έτσι, με θεαματικό τρόπο, του Μισό Μπαρτάκος. Μιλάω για την Ισπανία, μια χώρα όπου το πρόβλημα δεν έχουμε ούτε Χρυσή Αυγή, ούτε Εθνικό Μέτωπο, μια ακροδεξιά είναι στο 0, ελάχιστα. Όμως η ακροδεξιά, η φασιστική δεξιά, είναι μέσα στο κυβερνών κόμμα. Και αυτό που διαπιστώνουμε σήμερα, πριν εκτραγεί το πράγμα, είναι ότι σταματάνε οι συνελεύσεις στο κοινοβούλιο, προκειμένου να έχουμε κατεπίγουσες συνεννοήσεις για να μην βγουν από το κόμμα και αυτονομηθούν και πάνε το πράγμα, την πορεία που ξέρουμε και αργά λίγο θα πάρει εξάλλου στην Ισπανία. Λοιπόν, σταματάω εδώ, ήδη μιλάμε για τρεις χώρες, θα μπορούσαμε να το επεκτείνουμε. Χώρες καθόλου ασήμαντες, κάτι τρέχει. Δεν είναι δυνατόν όλα αυτά να είναι συμπτώσεις. Να έχουμε Μπαρτάκους και Μπουισό με τόσο αποφασιστικό ρόλο, όχι δίπλα, αλλά με τις φορές και πάνω από το νούμερο ένα άρχοντα της χώρας. Εδώ ο πρωθυπουργός στη Γαλλία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Προφανώς δεν πρόκειται για συμπτώσεις. Αυτό που συμβαίνει είναι η επανάληψη μιας ιστορίας. Γιατί μια στοιχειώδης μελέτη του τι συνέβη δεκαετία 20 Ιταλία, 30 Γερμανία. Αλλά όπως ξέρουμε δεν είναι λόγια. Αυτά είναι τα πιο φανερά παραδείγματα και τα πιο υπόδεινα βέβαια. Παρακράτος και φασισμός, ναζισμός ήταν πόλος και βρακή. Στην Ιταλία ήταν η Εκκλησία, ήταν η δικαιοσύνη, ήταν η αστυνομία, ήταν η κοροφυλακή και ήταν ο στρατός που βοηθήσανε στην άνοδο στην εξουσία του φάσον του Μουσολίνη. Ανάλογη πάνω κάτω κατάσταση και στη Γερμανία. Τι κάνει λοιπόν μια ιστορία που νομίζω είναι μόνιμη. Γιατί για μένα τα όρια κράτους και παρακράτους δεν είναι καθόλου σαφή, ειδικά σε περίοδο κρίσης, σαν σήμερα. Αυτό που κάνει διαφορά και μας κάνει να είμαστε εδώ, να μιλάμε και τον υπόλοιπο κόσμο και όχι μόνο στην Ελλάδα να ανησυχείτε, τώρα στη ζούμε σε μια βαθιά ιστορική κρίση των κοινωνιών. Και η διαφορά έγινε, και αυτό θα πρέπει να μας κάνει να μην μιλάμε αποκλειστικά για παρακράτος, ότι γινόμαστε μάρτυρες, δυστυχώς, 80 χρόνια μετά, της ανάπτυξης, ραγδαιότατης ανάπτυξης, προχθές, Τρίτη δεν είμαστε, στην Ουγγαρία, εκτός από το Λάος που είναι στην κυβέρνηση και πανηγυρικά επανεξελέγει, το ζόμπι πήρε 21%. Οι νεοναζιστές. Αλλά όλα αυτά, οι πάντες, ο τύπος, αλλά εγώ μιλάω για την αριστερά σαν αριστερός, ξοκίζουν το κακό, ξέρετε με ποιο τρόπο, μην μιλώντας γι' αυτό. Δεν
μιλάμε, γι' αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα όμως εκδικείται, είναι εδώ, μας δαγκώνει. Μέχρι που μας πάρει το κεφάλι. Η διαφορά είναι η ανάπτυξη ενός κινήματος μαζικού, λαϊκού, ριζοσπαστικού, ακροδεξιού, νεοναζιστικού, φασιστικού, με διαφορετικές εντάσεις. Και εκεί είναι το ζήτημα, το μεγάλο. Τότε αναζωπυρώνονται, επανεργοποιούνται όλες οι επαφές, οι αντένες που έχουν μες στο κρατικό μηχανισμό. Σε αυτό το κράτος που επιμένω εγώ, υπήρχε ένας άνθρωπος που το έλεγε πριν δύο αιώνες, έχει γίνεται ποτέ. Είναι όλα αυτά οι ένοπλες συμμορίες, για παράδειγμα, του κράτους. Και ο ρόλος τους σε περίοδο νορμάλ, που είναι τα 99 στα 100 χρόνια ενός αιώνα, μάλλον για κάθε χώρα, δεν υπάρχει ανάγκη να δείξουν. Γιατί με τη λιθό, συσσαγωγικά, καθώς τώρα κυβερνούν, σε περίοδο σαν τις σημερινές όμως, που είναι έξτρα, που είναι ανώματες, τότε ενεργοποιούνται γιατί αυτός είναι ο ιστορικός τους ο ρόλος και γι' αυτό υπάρχουν. Και τότε φυσικά έχουμε παράπλευρες θεαματικές ή μη εκδηλώσεις με παρτάκους, μουησούν και άλλους. Αλλά αυτές πρόκειται για παρονιχίδες ενός μεγάλου κεντρικού συστήματος ο οποίος μας απειλεί και κλείνω με το εξής. Δεν συμφωνώ με την εγρήγορση. Καταρχήν δεν έχω ποτέ καταλάβει τι σημαίνει αυτή η λέξη και τι συνέπειες έχει να μπω σε εγρήγορση εγώ τώρα γινόντας στο σπίτι μου. Και από την άλλη μεριά όμως δεν είμαστε πλέον, φίλοι, σε περίοδο εγρήγορσης. Τα πράγματα πάνε πάρα πολύ γρήγορα. Σε λιγότερες από 6 εβδομάδες ψηφίζουμε σε ευρωεκλογές. Οι πάντες ξέρουν εκ των προτέρων ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, το οποίο θα προκαλέσει μια αφάνταστη κυτάκιση του κακού, σπάζοντας τα αναχώματα που υπάρχουν, νομιμοποιώντας. Και τότε θα δείτε πράγματα και στη χώρα μας που δεν θα μπορούμε να τα φανταστούμε. Μέσα σε πόδους, σε αριστερούς, σε διανόμενους κλπ. Οι οποίοι θα πάρουν τον δρόμο στα αρχή όπως συνέβη στον προηγούμενο αιώνα και πολύ περισσότερο σε χώρες πολύ πιο πλεισμένες από εμάς και σε περιόδους όπου υπήρχε, αν θέλετε, η Σοβιετία ή άλλα τέτοια πράγματα που δρούσανε σαν φρένα στην κατάσταση η οποία σήμερα μπορεί να αυτοκίνησε. Ευχαριστώ πολύ.